Λοιπόν, από τον υγρό Στίβο μεταβερθήκαμε στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, ένα γήπεδο το οποίο είναι πολύ οικείο στην συνείδηση των Ελλήνων φιλάθλων. Εδώ έχουμε πανηγυρίσει σπουδαίες στιγμές της εθνικής ομάδας, σπουδαίες επιτυχίες του Παναθηναϊκού, μεγάλες στιγμές της ΑΕΚ, γιατί αυτό το γήπεδο ήταν για πολλά χρόνια και παραμένει το σπίτι του μπασκετικού Παναθηναϊκού και για λίγο ακόμα και της μπασκετικής ΑΕΚ. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχομένως να έχουμε πολύ σύντομα νέα και το γήπεδο να γίνει το μόνιμο σπίτι, με ανάθεση κιόλας, του μπασκετικού Παναθηναϊκού. Μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν κάποιες διαβουλεύσεις, υπάρχουν κάποιες συζητήσεις για το καλύτερο δυνατό για όλους και για τον οργανισμό, για το ΑΚΑ σίγουρα και για τον Παναθηναϊκό. Εμείς είμαστε ανοιχτοί σε συζήτηση, γίνεται βέβαια σε άλλο επίπεδο, δεν γίνεται σε εμάς. Εμείς απλά λέμε την άποψή μας και πώς βλέπουμε μια τέτοια συνεργασία. Όπως καταλαβαίνετε, ένα τέτοιο γήπεδο το οποίο είναι κόσμα για όλη την Ελλάδα. Είμαστε κι εμείς πολύ προσεκτικοί στο κάθε μας βήμα. Γιατί θέλουμε το καλύτερο. Θέλουμε το καλύτερο για εμάς, θέλουμε το καλύτερο για την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Είμαστε δίπλα στον αθλητισμό, δίπλα στις ομάδες. Οπότε οι συζητήσεις νομίζω κάποια στιγμή θα φτάσουν στο τέλος και νομίζω ότι θα είναι το καλύτερο για όλους. Τι αλλαγές έχουν γίνει τον τελευταίο χρόνο στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων? Να πω έτσι, μου είχε προξενέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα με το φωτισμό. Απλά αλλάξαμε λάμπες. Δεν κάναμε κάτι ιδιαίτερο. Αλλάξαμε λάμπες. Βελτιώθηκε όμως ο φωτισμός περίπου στο 60%. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Τα προβλήματα τα μεγάλα εδώ είναι στη στέγη και στο ότι έβαζε νερό η στέγη σε πάρα πολλά σημεία. Καθαρίστηκε η στέγη μετά από αρκετά χρόνια. Επιδιορθώθηκαν οι βλάβες που υπήρχαν σε διάφορες ρογμές στη στέγη κτλ. Οπότε έμπαινε μέσα το βρόχινο νερό. Αυτά είναι τα βασικά. Μικρές και μεγάλες παρεμβάσεις γίνονται παντού και κυρίως γίνονται στα ΙΤΑΜΗ, δηλαδή γίνονται στα ηλεκτρομηχανολογικά, τα οποία είναι αυτά που ο απλός θεατής δεν τα αντιλαμβάνεται. Για μας όμως είναι η καθημερινή μας αγωνία, ώστε το θέμα της ασφάλειας, καταλαβαίνετε ότι στην ατζέντα μας είναι πολύ ψηλά. Από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα, γιατί οι συζητήσεις και οι διαβουλεύσεις και οι διαπραγματεύσεις είναι σε άλλο επίπεδο σχετικά με το ενδεχόμενο της ανάθεσης του γηπέδου στον Παναθηναϊκό, αυτό το οποίο θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι τι προβλέπει το πλάνο σας σε περίπτωση που το γήπεδο δοθεί στον Παναθηναϊκό για κάποια χρόνια και πώς θα είναι η συνεργασία η δική σας με τον Παναθηναϊκό ή δεν θα υπάρχει καθόλου πλέον συνεργασία, θα είναι στη δικαιοδοσία του Παναθηναϊκού το γήπεδο? Επειδή τις πολλές λεπτομέρειες όπως καταλαβαίνετε δεν έχουν ολοκληρωθεί, δεν έχουμε κατασταλάξει ακριβώς το τι θα είναι και επειδή σε ανώτερο κλιμάκιο μιλάμε για τον υφυπουργό, τον κύριο Αυγενάκη, συζητάει με την πλευρά του Παναθηναϊκού. Εγώ δεν μπορώ να σας πω πού βρισκόμαστε και πού δεν βρισκόμαστε. Το σίγουρο είναι ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό στάδιο για το καλύτερο δυνατό και για τους δύο. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Ο αθλητισμός ενώνει, εμάς μας ενώνει. Εμείς έχουμε μια εγκατάσταση. Θέλουμε την καλύτερη δυνατή χρήση από όλες τις πλευρές.